Κανονικά και χωρί κάποιο πρόβλημα, συνεχίζεται η καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων στου αγρότε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν και για την ώρα, παρά τι δεσμεύσει του ίδιου του Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξη, δεν συμβαίνει το ίδιο και με την επιστροφή του φόρου. Αν και μάλλον είναι θέμα χρόνου να γίνει και αυτό, αφού ήδη σε άλλε περιοχέ τη χώρα έχει ξεκινήσει. Συνεχίζεται κανονικά η ροή των πληρωμών. Ε, έχουν καταβληθεί όντω τα χρήματα τη συνδεδεμένη ενίσχυση ω αφορά το βαβάκι, κάποιε άλλε εκκρεμότητε που υπήρχαν και πιστεύω εκεί που εστιάζεται βέβαια το ενδιαφέρον των αγροτών αυτή τη στιγμή είναι στο ότι είχαμε ακούσει διαστόματο Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων ότι θα κατεβληθεί και η επιστροφή του φόρου προ τη θέμενη αξία μέχρι τι γιορτέ. Πράγμα που δεν έγινε στην περιοχή μα. Με χαρά πληροφορηθήκαμε σήμερα ότι σε κάποιε περιοχέ τη χώρα καταβάλλεται η επιστροφή του φόρου προ τη θέμενη αξία όπου δηλαδή ολοκληρώνονται οι έλεγχοι και είναι θέμα καθαρά εφορία. Πιστεύω ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί και στην περιοχή μας Η έλεγχη αυτή και η εφορία θα δείξει το ανάλογο ενδιαφέρον να επιστρέψει όσο το, συντομό, το συντομότερο δυνατό τα χρήματα στου αγρότε, γιατί η συγκυρία είναι τέτοια που τα έχουμε μεγάλη ανάγκη. Θα λέγαμε για ποσά τα οποία περίμεναν πώ και πώ οι αγρότε. Είναι μεγάλο ο όγκο των χρημάτων, είναι το 11% επί τη συνολική παραγωγή του έτου. Που σημαίνει ότι είναι αρκετά τα χρήματα και σίγουρα θα ανακυκλωθούν όλα αυτά στην αγορά και στην περιοχή μα. Χρήματα τα οποία ειδικά αυτή την εποχή θα έχουν ιδιαίτερη ανάγκη οι αγρότε προκειμένου να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη νέα παραγωγική σεζόν. Ενώ παράλληλα θα χρειάζεται και η αγορά τη Ξάνθη, στην οποία και θα καταλήξουν τα περισσότερα από αυτά.